Το Απόελ έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κβιλιτάια, βλέπω αυτό στείνει την μπάλα στην άσπρη βούλα, να πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων στο τέρπι. Κοιτάξτε το βλέμμα του Χούμποτσαν, συνεχίζει και λέει στο διαιτητή ότι δεν τον βρήκε όσο για να τον ρίξει κάτω. Κάτι έγινε εκεί τώρα με τον Ζόχο, δεν προλάβα να δω και τον Κβιλιτάια. Ο ένας ετοιμάζεται και θα πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια και ο άλλος ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι για το Αποέλ. Απογοητευμένοι φίλοι της Ομόνια στο βόρειο πέταλο. Έχουμε αυτή τη διακοπή των 3 λεπτών τώρα συνολικά, το 54ο λεπτό που έγινε η φάση. Πήγε στο VAR, το είδε εκεί, δεν χρειάστηκε πολύ στρος, αλλά καθυστερούμε μέχρι να εκτελεστεί από τον Κβιλιτάια απέναντι στον Ουζόχο. Το παιχνίδι είναι στο 2-1 και ο Κβιλιτάια έχει την ευκαιρία, όπως είπα πιο πριν, να δώσει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Κβιλιτάια απέναντι στον Φράνσις Ουζόχο. Είμαστε στο 58ο λεπτό. Πέρασε αρκετός χρόνος για να εκτελεστεί το πέναλτι. Κάνε κάποιες συστάσεις ο Βασίλης Δημητρίου στους ποδοσφαιριστές για να μην μπουν στο περιοχή πριν φτάσει την μπάλα ο Κβιλιτάια. Σφυρίζει ο Βασίλης Δημητρίου, Κβιλιτάια, 3-1 το Αποέλ. Νικάει τον Ουζόχο και κάνει το 3-1 το Αποέλ. Με σκόρε το Κβιλιτάια στο 58ο λεπτό. Κακώς πήγαν εκεί στο πέταλο να πανηγυρίσουν οι παίχτες του Αποέλ. Πέφτουν μέσα και κάποια χάρτινα ποτήρια. 3-1 το Αποέλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς οι γαλαζοκίτρινοι παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων.